Καλημέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται με την κατάληψη στον Πειραιά? Πολλά σχολεία του Πειραιά, δεκάδες να μην πω εκατοντάδες, είναι αυτή τη στιγμή κλειστά, έχουν καταλήψεις, γιατί έχουν φτάσει βασικά στο σημείο να έχουν καταλήψεις για να ζητήσουν τα αυτονόητα. Δηλαδή? Να ζητήσουν υγεία, δηλαδή να ζητήσουν να έχουμε τάξεις οι οποίες μας χωράνε, να μην είμαστε στεβαγμένοι 25 άτομα σε μια τάξη που με το ζόρι μας χωράει, γιατί οι υγειονομικές εντολές λένε 15 άτομα ανά τάξη. Θέλουμε καθηγητές ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί αυτό το 15 άτομα ανά τάξη. Mm-hmm. Θέλουμε και καθαρίστριες ώστε να μπορέσουν να κρατάνε καθαρό το χώρο και να απολυμμένουν τακτικά τις τάξεις και τα τμήματα. Να σας πω ένα-ένα να τα πάρουμε. Υπάρχει καθαρίστριες, δεν έχετε καθόλου? Είναι πάρα πολύ λίγες σε σχέση με την ανάγκη των σχολείων μας. Δηλαδή, ναι, δεν γίνεται μια καθαρίστρια να είναι μία και να πηγαίνει σε δύο και τρία σχολεία. Συμφωνούμε σε αυτό, όπως συμφωνούμε και σε αυτό που μας λες, ότι είστε πολλά παιδιά μέσα σε μία τάξη. Σύμφωνοι είμαστε, ναι, και σε αυτό. Και για τους λίγους εκπαιδευτικούς συμφωνούμε. Χρειάζονται περισσότεροι εκπαιδευτικοί. Από την άλλη, υπάρχει και ο αντίλογος που λέει, πότε θα μπείτε να κάνετε μαθήματα? Έχετε χάσει ήδη μεγάλο μέρος μαθημάτων λόγω κορονοϊού και συνεχίζετε να χάνετε. Και θα συνεχίζαμε να χάναμε, γιατί δεν είχαμε καθηγητές. Θα συνεχίζαμε να χάναμε γιατί οι περισσότεροι καθηγητές θα έρθουν το Δεκέμβρη και μετά. Ούτως ή άλλως. Δηλαδή, τώρα έτσι που το συζητάμε πάνω σε αυτό, πόσοι καθηγητές λείπουν με το καλημέρα? Με το καλημέρα έχουμε 20.000 λιγότερες προσλήψεις καθηγητών από πέρσι. Όχι, αφήστε το γενικό. Στο μουσικό σχολείο σας λέω, εκεί που είστε εσείς. Δεν μπορώ να προσωπικά έχουμε πάρα πολλούς καθηγητές που είναι ορομίστοι, δεν είναι καν μόνιμοι. Εσάς πώς σας επηρεάζει αυτό στα μαθήματα? Θέλω να πω, υπήρχαν τάξεις, παιδί μου. Ρε παιδιά, τι το νοιάζει το... Αγόρι μου, με συγχωρείς, επειδή ήμουν και εγώ πατέρας και επειδή έχω πάει και εγώ σχολείο. Εσένα τι σε ενδιαφέρει αν είναι ορομίσθιος ο καθηγητής, μόνιμος ή με σύμβαση ορισμένου χρόνου? Το ότι μπορεί Σεπτέμβριο να τον έχω, Οκτώβριο να μην τον έχω. Το ότι μπορεί να ξεκινήσει η καινούργια μου χρονιά και να μην είναι ο καθηγητής μου εκεί πέρα Όταν πας στο Λύκειο, κανείς δεν σου υπογράφει ότι θα έχεις τον ίδιο καθηγητή και τον επόμενο χρόνο, γιατί δεν υπάρχει και λόγος δηλαδή. Ναι, αυτό λέμε. Ναι, αυτό λέμε. Για πες, μπορεί να μην έχω καθόλου καθηγητή. Είπες ότι είναι ορομίστοι οι καθηγητές. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, γιατί και εγώ σου επαναλαμβάνω, έχω παιδιά και πήγαν και αυτά σχολείο, όπως και οι άλλοι έχουν παιδιά εδώ κλπ. Μπορείς να μου πεις σε τι επηρεάζει? Είναι ο κύριος Γιώργος Παπαχρήστος από τα Νέα. Δημοσιογράφος, συνάδελφος είναι. Βλέπουμε και τον κύριο Καραγκόλα, θα δούμε και το πολιτικό μας πάνελ. Σε τι επηρεάζει εσένα στο σχολείο σου το ότι ο καθηγητής είναι ορομίσθιος? Λειτουργήσω ως εκπρόσωπος των καθηγητών. Ορίστε. Εγώ σαν μαθητής δεν έχω σταθερότητα. Δηλαδή, εμένα μπορεί να ξεκινήσει η χρονιά μου σχολική όπως έχει ξεκινήσει και φέτος. Ναι. Και να μην έχω τους καθηγητές που πρέπει να έχω. Εγώ που είμαι και μουσικός κιόλας. Μάλιστα. Να μην έχω καθηγητή για να μου κάνει τα απαραίτητα μαθήματα μουσικής. Χρήστο μου, μιλάς για το μέλλον. Αυτό σου λέει ο κύριος Παπαχρήστος. Στο τώρα. Στο τώρα έχετε. Στο τώρα υπάρχουν πάρα πολλές ελλείψεις. Όπως. Έχουμε πάρα πολλά ατομικά μαθήματα τα οποία δεν έχουμε καθηγητές για αυτά. Αυτό υπάρχουν ρωτάμε, παιδιά Χρήστο που έχουν επιλέξει. Χρήστο μου, αυτό ρωτάμε. Δηλαδή, ξεκίνησε η σχολική χρονιά στο μουσικό σχολείο. Πόσες τάξεις δεν έχουν καθηγητή? Αυτό σε ρώτησε. Ωραία. Ας πούμε για μένα, ναι. Εγώ δεν έχω οικονομολόγο. Είμαι τρίτη ηλικίου, είμαι στην κατεύθυνση των οικονομικών σπουδών και δεν έχω οικονομολόγο. Μάλιστα. Είσαι σε μουσικό σχολείο και δεν έχεις οικονομολόγο. Έχουν ένα δίκιο τα παιδιά. Έχουν ένα δίκιο τα παιδιά, αλλά νομίζω το προβάλλουν με λάθος τρόπο. Όταν μου λέει ο μαθητής ότι λείπουν 20.000 από το εκπαιδευτικό σύστημα, είναι προφανές ότι το παιδί δεν μιλάει για το σχολείο του. Μιλάει γενικότερα. Ως εκπρόσωπος της Όλμε, ας πούμε. Αυτή τη στιγμή δεν με έχετε καλέσει εδώ ως εκπρόσωπο του μουσικού. Είναι μέλος συντονιστικής επιτροπής μαθήματος. Συνολικά γι' αυτό. Όμως, δικό μου το λάθος. Με πολύ αγάπη και πραγματικά με πολύ αγάπη, γιατί λέγαμε και το πρωί ότι δεν θέλουμε να είμαστε αντιμέτωποι με τους μαθητές και τα παιδιά. Όλοι έχουμε περάσει. Όλοι ήμασταν μαθητές και όλοι έχουμε συμμετέχει σε αυτά. Θέλω να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να ζητήσουμε την κατανόηση όλων για να βάλουμε και τους πολιτικούς μας που έχουμε εδώ, γιατί το θέμα των καταλήψεων κυριαρχεί στη συζήτηση στην πολιτική. Και θα συνεχίσουμε την κουβέντα με τον κύριο Χρήστο Στάμο από το Μουσικό Σχολείο Πειραιά και μέλος συντονιστικής επιτροπής μαθητών. Έλατε, πάμε και επιστρέφουμε. Θέλω να πω πριν κάνετε οποιαδήποτε σύνθεση, για να μην παρεξηγηθούμε με το
με το Χριστάκι που είναι στο... Τον κύριο Χρήστο Στάμο, ναι. Ναι. Το παιδί από το... Θέλω να πω ότι υπέρ των αγώνων είμαστε εμείς των μαθητών. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αλλά να έχουν μια στόχευση. Ένα. Δεύτερο. Αυτή η περίοδος των καταλήψεων ξεκίνησε ως περίοδος, ως καταλήψη κατά της χρήσης μάσκας. Σωστό. Λοιπόν, τώρα παίρνει κάποια άλλα χαρακτηριστικά. Νομίζω ότι για τον Χρήστο, ένα λεπτό να ολοκληρώσω. Ναι, για, ναι. Για τον δικό του τον αγώνα, πρέπει αυτό να το περιφρουρήσουν, να το. Αυτό που λέει ο Χρήστος έχει και πολύ μεγάλο. Και ναι. Το τρίτο που θέλω να πω είναι προφανώς σε σχέση με τα. Για να κάνουν και τη γέφυρα με τους πολιτικούς. Απόψεις όπως αυτές του Μπογδάνου για εισαγγελείς στα σχολεία είναι απόψεις που είναι Μανιαδάκης και πέρα. Δηλαδή ναι, δεν έχω καμία σχέση με τον κύριο Κυρανάκη και τον κύριο Σαντορινιό. Καλή σας ημέρα. Είναι και ο κύριος Κανονικός. Καλημέρα. Σε θα δώσουμε το λόγο σε εσάς τώρα να τελειώσουμε με τον Χρήστο Στάμο και να το ρωτήσω από μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών. Έτσι όπως είναι τα πράγματα, υπάρχει κάποιος διάλογος με το Υπουργείο που μπορεί να εκτονώσει τις καταλήψεις? Το μόνο που μπορεί να κάνει το Υπουργείο είναι να πραγματοποιήσει όλα τα αιτήματά μας. Δηλαδή, μέσα σε μια μέρα να έχετε και τάξεις και εκπαιδευτικούς και καθαρίστριες? Αν δεν δουν οι μαθητές κίνηση από το Υπουργείο την οποιαδήποτε... Επειδή έχουμε ακούσει πάρα πολλές υποσχέσεις, ναι, και επειδή εγώ είμαι τέτοιο ηλικίου και αυτά τα έχω περάσει άλλα 4 χρόνια πριν. Όλοι τα έχουμε περάσει. Και εγώ που έχω τελειώσει σχολείο χρόνια πριν, άστο. Ωραία. Επειδή ξέρουμε λοιπόν ότι από υποσχέσεις άλλο τίποτα στην κυβέρνηση, ότι μας έχουν φλουμώσει γενικά πάρα πολλές φορές με υποσχέσεις, ναι, και ενώ η κυρία Κεραμέως μας είπε στην αρχή ότι τα σχολεία ανοίγουν κανονικά και όλα καλά, mm-hmm, και εμείς είχαμε όλες αυτές τις ελλείψεις και όλα αυτά τα προβλήματα, και εμείς σαν μαθητές ποτέ δεν ξεκίνησαμε καταλήψεις κατά της χρήσης της μάσκας. Ίσα-ίσα, με συγχωρείτε, που πάντα λέγαμε ότι η μάσκα είναι ένα από τα όπλα μας και τη φοράμε και το αποδεικνύουμε και στις καταλήψεις μας και στις πορείες μας, που είμαστε όλοι συντονισμένοι, είμαστε με αποστάσεις και με μάσκες όλοι. Άρα λες θα συνεχιστούν οι καταλήψεις, αν δεν δείτε αυτά που θέλετε. Σωστά. Οι καταλήψεις δεν πρόκειται να σταματήσουν και δεν θα το κρίνω εγώ αυτό. Οι μαθητές οι ίδιοι το κρίνουν. Αφήσουν σαφείς τώρα. Αυτό το μήνυμα είναι προς το Υπουργείο Παιδείας, ότι πρέπει να ξεκινήσει ο διάλογος και να δουν εμπράκτως ότι κάτι πρέπει να γίνει. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο Στάμου.